ω προσπάθεια παρεμπόδιση τη πορεία του γιαβούς προ την Κυπριακή ΑΟΣΑ. Περισσότερα θα μα πει ο Δημήτρη και μαζί μα Δημήτρη Ακούμε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Η νέα αυτή ναύτε εξαφορά ναυτική άσκηση με πραγματικά πειρά από το πολεμικό ναυτικό τη Γαλλία για τη Δευτέρα 1η Ιουλίου και την Τετάρτη 10 Ιουλίου. Να σημειώσουμε, Μιχάλη, ότι η περιοχή που δέσμευσε η Κυπριακή Δημοκρατία καλύπτει μέρο του Δημαχίου 2 και μεγάλο μέρο του Δημαχίου 3 τη Κυπριακή ΑΟΣ, όπου να υπενθυμίσουμε πω η Τουρκία είχε παρεμποδίσει την έναρξη γιοτρήσεων τη εταιρεία ΕΝΗ το 2018 στο στόχο σου πια. Λοιπόν, ήδη Δημήτρη, όμω τα τουρκικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για προκλητική ενέργεια των Ελληνοκυπρίων μετά και τα διεθνή εντάλματα σύλληψη που είχαν στόχο να παρεμποδίσουν. Τι γεωτρήσει του Ιαβού στα νυχτά τη Καρπασία. Ακριβώ, Μιχάλη, παρόλο που αυτή η πληροφορία διαψεύδεται κατηγορηματικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, με αρμόδια πηγή να αναφέρει στο ΜΕΚΑ ότι η άσκηση γίνεται επωφελία του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στα πλαίσια τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ τη Κύπρου και τη Γαλλία σε θέματα άμυνα. Ενώ η ίδια πηγή αναφέρει επίση πω η εξωτερική πολιτική τη χώρα δεν βαδίζει ανάλογα και με την πολιτική που επιλέγει η Τουρκία. Μάλιστα, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τη στήριξη τη Γαλλία.